Αυτός ο άνθρωπος εδώ είναι επιχειρηματίας αγρότες. Τον βλέπετε? Είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Φθιώτιδα. Ήρθε ο άνθρωπος για να κάνει διαμαρτυρία γίνοντας το γάλα, το οποίο είναι φτηνότερο από το νερό. Και στο Θανάσιο στον δρόμο, έτσι δεν έχει καμία αξία. Για να το χύσουμε. Ανεβεί τα πάνω. Ένα και το νερό έχει ανεβεί το νερό, έχει ανεβεί τα λεπτά. Όπως βλέπετε, είναι από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει κάνει ποτέ ο λαός της Λαμίας. Συμμετέχουν ραδιοταξί, λυπήταξιτζίδες, συμμετέχουν εκπρόσωποι αρτοπιών, επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι, σχολεία. Όλος ο κόσμος της Λαμίας είναι σήμερα στην Εθνική Οδό. Το μήνυμα πέρασε. Το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι επανάσταση. Από εδώ ξεκινάει σήμερα η επανάσταση. Είναι μια πρώτη κίνηση. Δεν θα έρθουμε σε σύγκρουση με την αστυνομία και δεν νομίζω ότι η αστυνομία μπορεί πλέον να συγκρουστεί μαζί μας. Γι' αυτό και δεν θα τους προκαλέσουμε. Δεν μπορεί κανείς να μας γονατίσει από εδώ και πέρα. Θα αποχωρήσουμε μετά από κάποια λεπτά, κάνα τεταρτάκι θα καθίσουμε, θα αποχωρήσουμε. Δεν θέλουμε ούτε τους οδηγούς πίσω, αφού τους ενημερώσουμε να πάνε και αυτοί στο ταξίδι τους. Ποιο ταξίδι να πάνε για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πληρώσουν τόσα διόδια οι άνθρωποι που δεν έχουν τα λεφτά. Ας το καταλάβουν και αυτοί, λίγο κατανόηση. Τις επόμενες μέρες θα ενταρθεί η κινητοποίηση των αγροτών και θα ακουστούμε από άκρη σε άκρη της Ελλάδος. Να κατέβει ο Πρωθυπουργός να έρθει στα μπλόκα. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει το μήνυμα. Πιστεύω πως ήδη το έχει πάρει με αυτά που βλέπει. Ο λαός είναι στους δρόμους, τα προβλήματα είναι πολλά και πρέπει να δώσουν μια λύση. Τα προβλήματα πλέον είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν είναι μόνο ότι το πρόβλημα το έχει ο αγρότης, το πρόβλημα το έχει όλος ο ελληνικός λαός. Έχουν αρχίσει πλέον, σήμερα υπάρχει μια δημοκρατική χούντα, αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Ο ένας μας κρατάει και ο άλλος έχει ανοίξει τσέπες και μας παίρνει τα λεφτά από μέσα ό,τι υπάρχουν. Και εμείς από το Δήμο Λοκρών ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα στο Παυθυντικό να διαμαρτυρηθούμε και να φωνάξουμε σε κάποιους που δεν ακούνε. Προηγουμένως χύσαμε το γάλα εδώ πέρα που είναι φθηνότερο και από το νερό. Αυτοί που μας ακούνε, οι ευθύνοντες, είναι ακατάλληλοι να σκοτούν να φύγουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο και κάτι για τους αγρότες που κάθονται στα σπίτια τους. Δεν θέλουμε να βγουν στον δρόμο, θέλουμε να πάνε στο λογιστή τους πρώτα. Ας πάνε στο λογιστή τους να τους ενημερώσει για το τι τους περιμένει και μετά να πάνε στο σπίτι τους να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν. Ευχαριστώ. Εδώ όπως βλέπετε στην Εθνική, 600 μέτρα κάτω, 600 μέτρα από πάνω τη μεριά, αυτά τα χωράφια θα πληρώνουν 25 ευρώ ετησίως στρέμμα. Και κάτω στη θάλασσα, εμείς είναι παραλιακές ζώνες αντίλη, 600 μέτρα από τη θάλασσα πάλι 20-25 ευρώ. Αυτά είναι τα χαράφια που πληρώνουν, γιατί εμείς δεν είχαμε σπίτια, δεν πληρώνουμε χαράφια. Για να μάθει ο κόσμος, τι γίνεται, πόσο θα επιβαρθούν τα χωράφια όλα. Γιατί όλα να πάω και λέει 1,5 ευρώ το στρέμμα. Δεν υπάρχει 1,5 ευρώ το στρέμμα. Εδώ πρόκειται να μας διώξουν τα χωράφια μας. Για να δουλεύουμε, να είμαστε εργάτες, να έχουμε τα χωράφια μας. Πρέπει να χύσατε το γάλα στην Εθνική Οδό σήμερα. Αυτή η αξία του. Το γάλα που χύσαμε είναι σαν να χύσεις ένα δοχείο νερό. Τόση αξία έχει το γάλα αυτή τη στιγμή. Ήρθαμε εδώ να διαμαρτυρηθούμε και εμείς σαν κτηνοτρόφοι για τα βιβλία που θέλουν να κρατήσουν οι κτηνοτρόφοι. Άνω των 50 ετών οι κτηνοτρόφοι είναι αγράμματοι, δεν ξαναβάλουν ούτε την υπογραφή τους. Τι βιβλία συμπληρώσουν αυτοί? Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος αλλά και του Σωματείου Νομού Φθιώτιδος, χαιρετίζω αυτή τη συγκέντρωση των αγροτών. Τους στηρίζουμε πάρα πολύ για τα δίκαια αιτήματά τους. Δυστυχώς πρέπει να γίνει μεγάλος αγώνας. Η κυβέρνηση προσπαθεί και τα βάλει όλα σε ένα μνημόνιο. Είναι ψέματα. Μην τους ακούτε, γιατί κάπως έτσι τα ίδια προβλήματα έχουμε κι εμείς. Εμάς δεν μας θέλουν, λένε, σαν αρτοπίους. Δεν τους θέλουμε κι εμείς. Τι να κάνουμε? Είμαι απόστρατος αξιωματικός της αστυνομίας. Είμαι στο πλευρό των αγροτών, γιατί η Ελλάδα καταστράφηκε. Πάνε να καταστρέψουν και την αγροτιά και να γίνουν τα πάντα πολυεθνικά. Μας έχουν αφήσει χωρίς πόρους το κράτος και προσπαθούν να αφήσουν χωρίς πόρους τον κάθε Έλληνα. Έκαναν τον Έλληνα αγρότη να είναι σκλάβος στην ίδια του τη γη. Αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα δεν μπορούν να μας βγάλουν από το πρόβλημα. Είναι ευθύνη όλων μας και ο καθένας να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί
να τα αλλάξουμε όλα, να τους ξυλώσουμε όλους. Καταρχήν χαίρομαι που βλέπω όλες τις παραγωγικές τάξεις του τόπου μας να βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα, σε αυτή την συμβολική αλλά ουσιαστική διαμαρτυρία. Και θέλω να πω ότι όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο πρωτογενής τομέας είναι συστατικό στοιχείο της οικονομίας, πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας, για τον νομό μας, για την περιφέρειά μας, αλλά και για όλη την Ελλάδα, τότε αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε άλλο κόσμο και όχι μόνο δεν μπορούν να φέρουν ανάπτυξη, αλλά αντίθετα αυτή η οικονομική πολιτική θα επιδεινώνει συνεχώς το επίπεδο ζωής όλων μας. Η αγροτιά περνάει τα πάνδυνα. Αυτό έχει αντίκτυπο σε όλη την ελληνική οικονομία. Έχει αντίκτυπο σε όλους μας. Στο τραπέζι που καθόμαστε να φάμε, στα αγαθά που καταναλώνουμε. Πρέπει να βοηθηθεί ο Έλληνας αγρότης, να μειωθεί το κόστος παραγωγής για να μπορεί να καλλιεργήσει, να καλλιεργήσει ανταγωνιστικά και για να μπορέσουμε κι εμείς να καταναλώσουμε τα προϊόντα του και να μην φεύγουν τα χρήματα σε ανταγωνιστικά ξένα προϊόντα τα οποία έρχονται εδώ σωριοδόν και είναι αμφιβόλου ποιότητας και τα λοιπά. Θέλει βοήθεια η αγροτιά, SOS για την αγροτιά. Ο αγροτικός κόσμος, διαισθανόμενος και αντιλαμβανόμενος τι είναι αυτό που γίνεται σε βάρος ενός κλάδου που θα έπρεπε να στηρίξει την κοινωνία, πρώτα είναι πρόβλημα επιβίωσης για την κοινωνία μας και μετά στα πλαίσια μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης, ο ρόλος του είναι στην κυριολεξία κυρίαρχος μαζί με τον τουρισμό, παραγωγή προϊόντων για τους Έλληνες και εξαγωγές. Και βέβαια τα εκατομμύρια των τουριστών να καταναλώνουν ελληνικά προϊόντα. Το μοναδικό νομοσχέδιο που ήρθε στους 18 μήνες είναι αυτό που πριν από λίγο ενσωμάτωνε κοινοτική οδηγία με πρόστιμα εξαθλίωσης και τελειώματος και των κτηνοτρόφων και των γεωργών. Και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να φορολογήσουν το αγροτικό εισόδημα είναι αυτό που δίνει, αν θέλετε, το τελειωτικό χτύπημα σε έναν κλάδο που έχει να δώσει πολλά. Είναι ώρα και αυτοί που κυβερνούν και η Βουλή στο σύνολό της, αλλά και οι τοπικοί φορείς. Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά παρακολουθώ τους υπόλοιπους φορείς εδώ στο νομό, γιατί ξέρετε για κάθε 100 ευρώ που παράγονται, τα 40 τουλάχιστον, είναι από το αγροτικό εισόδημα. Εάν αυτό το εισόδημα δεν υπάρχει μετά από λίγο, δεν θα υπάρχει κανένας κλάδος που να λειτουργεί. Η παρέμβαση πολιτών για τη Λαμία συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των αγροτών. Είναι αλληλέγγυα μαζί τους, γιατί οι αγρότες είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Πλήττονται βάναυσα από αυτή την βάρβαρη πολιτική, όπως πλήττεται βάναυσα και όλος ο ελληνικός λαός. Σήμερα σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση βλέπουμε όλους τους μαζικούς φορείς και του νομού και της πόλης να είναι δίπλα. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα. Όλοι μαζί, ενωμένοι, αγρότες, εργάτες, άνεργοι, εργαζόμενοι, να δώσουμε ένα μαζικό παρόν, να πούμε φτάνει πια, να πάμε για μια ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής που μας έχει καταδυναστεύσει. Έχει δοθεί το σύνθημα ότι όλες οι τάξεις, δεν υπάρχουν πλέον αγρότες, επαγγελματίες, βιοτέχνες, όλοι είναι σήμερα εδώ. Ξεκινάει ένας αγώνας γιατί όλες οι τάξεις έχουν πληγεί. Και είμαστε όλοι μαζί, γι' αυτό και μας βλέπετε ενωμένους. Θα ξεκινήσει καινούριος αγώνας, μήπως κάποιοι καταλάβουν ότι εδώ δεν πάει άλλο. Η κοινωνία σύσσωμη συμπαραστέκεται στους αγρότες μας. Και συμπαραστέκεται γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για ανάκαμψη αυτής της χώρας, είναι γνωστό ότι πρέπει να στηριχθούμε στην πρωτογενή παραγωγή. Οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από αυτό είναι οι αγρότες μας. Ειδικά στην περιοχή μας, είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας μας, της καθημερινής μας ζωής και θεωρώ ότι τα αιτήματά τους είναι απόλυτα δίκαια από τη στιγμή που οι ίδιοι λένε δεν αρνούμαστε και εμείς να συμβάλλουμε, να φορολογηθούμε, απλά θέλουμε έναν δίκαιο και ρεαλιστικό εφαρμόσιμο τρόπο. Άρα λοιπόν, δεν ήταν τυχαίο σήμερα που υπήρχε τόση συμμετοχή, που υπήρχαν από όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το τι μπορεί η κοινωνία των πολιτών να πετύχει στο μέλλον. Ο αγώνας των αγροτών, όχι μόνο σήμερα, κάθε φορά που βγαίνει στον δρόμο, δεν είναι το αλάτι στο φαγητό μας, είναι η φωτιά για να ανατρέψει κάθε παράλογη πολιτική που θέλει να φανίσει όλους τους Έλληνες και όχι μόνο τους αγρότες, όλους τους εργαζόμενους. Για να ξέρετε, οι Έλληνες, όπως και σε όλες τις κινητοποιήσεις και ειδικά τώρα τις δίκες κινητοποιήσεις των αγροτών, είμαστε μαζί τους. Συμπαραστάμεθα με όλη μας τη δύναμη. Θέλω να πιστεύω λοιπόν, όπως έχω πει επανειλημμένως, ότι οι αγρότες
θα πάρουν μαζί τους και την υπόλοιπη κοινωνία. Εχθρός των αγροτών δεν είναι η κοινωνία, είναι αυτοί που φέρνουν την κοινωνία σε αδιέξοδο. Όπως βλέπετε, 10 μέρες να καθίσουμε εδώ, δεν υπάρχει δύναμη να μας διώξει. Πετύχαμε το ακατόρθωτο. Αυτό που δεν έχει γίνει πουθενά στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να μας ενοχλήσει κανείς, αλλά δεν μας θέλει και ο κόσμος τίποτα. Καθένας έχει το πρόβλημά του. Σιγά σιγά, ώρα να αποχωρήσουμε ήρεμα και να γυρίσουμε στον πλόκο. Ευχαριστούμε για την συμπαράσταση. Αυτό θα συνεχίσει τις επόμενες μέρες να καταλάβουν τι γίνεται.